Σάντρα μας, καταρχήν καλημέρα. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Σε όλους εκεί καλημέρα. Έσπηρε σέριδες χθες, Σάντρα. Η αλήθεια είναι ότι... Δεν καταλάβαμε τι... αν είχες κάποιο στόχο, βασικά. Μετά τη χθεσινή συνέντευξη, η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα site, αλλά και στις εκπομπές, φαντάζομαι, που θα ακολουθήσουν, συζητιέται, Σάντρα μου, αν αυτή η αυστηρή προειδοποίηση ήταν προς πάσα κατεύθυνση ή είχες κάποιον στο μυαλό σου. Γιατί από την Αλίκη είχαμε καταλάβει ότι όσα ήταν να μοιραστούν από την περιουσία του πατέρα σου, μοιράστηκαν όσο ζούσε εκείνος. Και ότι πια απομένουν τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι λάθος. Γιατί χθες μίλησες για έργα τέχνης, για σπίτια άλλα. Τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω πράγματα που είναι σε εξέλιξη, έτσι. Αυτό είναι κάτι που αφορά τις αδελφές μου και εμένα. Αλλά μεταξύ μας όχι, δεν έχουμε προβλήματα. Εμείς έχουμε κάποια κοινή πορεία και κάποιους κοινούς στόχους, απλά... λόγω της κατάστασης, πρώτα απ' όλα η αδελφή μου η Θεοδόρα είναι στην Ολλανδία και δεν μπορεί να έρθει ακόμα. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες δίνουν το πράσινο φως για την Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δεν έχουμε κάτι να τα βάλουμε κάτω και να μιλήσουμε και να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πολλά τα θέματα που... Άρα υπάρχουν θέματα. Αυτό, Σάντρα μου, προσπαθώ να καταλάβω, γιατί σου λέω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι είχαμε την εικόνα ότι ο πατέρας σου είχε τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του εντός εισαγωγικών στους απογόνους του και στις γυναίκες του όσο ζούσε. Δηλαδή, το ένα σπίτι εσύ, αυτό το σπίτι το γράφω σε σένα. Αυτή την εικόνα είχαμε, αλλά εσύ ανοίγεις εδώ ένα άλλο κεφάλαιο, ότι υπάρχουν κάποια έργα τέχνης ή κάποια άλλα κίνητα που ενδεχομένως ακόμα δεν έχει... επιβεβαιωθεί ή ξεκαθαριστεί το σε ποιον θα κληροδοτηθούν. Εγώ δεν έχω ανοίξει κανένα κεφάλαιο. Εγώ απλά απάντησα σε μια ερώτηση της Ελεονόρας για κάτι το οποίο δεν έχουμε ουσιαστικά τυπικά βάλει κάτω. Δεν υπήρχε, δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι. Και ξαναλέω, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε με τις αδελφές μου αυτή τη στιγμή να βρεθούμε όλες μαζί όπως πρέπει από κοντά, γιατί αυτά εννοείται ότι δεν συζητιούνται από το τηλέφωνο. Ήταν απλά η απάντησή μου, έτσι, μια θεωρητική απάντηση. Εσύ έχεις δει τη διάθεση κάποιου ή κάποιον εκ των συγγενών, για να μην το προσωποποιήσω, να θέλουν να εκμεταλλευτούν περισσότερα πράγματα από ότι κάποιοι άλλοι, δηλαδή να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις και ενδεχομένως να κρατήσουν αντικείμενα που θα έπρεπε να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μοιραστούν με άλλο τρόπο? Όχι ακόμα, γιατί ακόμα, ξαναλέω, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε μια κανονική κουβέντα. Διότι, ξαναλέω ότι αυτές οι κουβέντες γίνονται από κοντά. Όταν περάσαμε όλο αυτό το διάστημα όλοι μας σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, δεν ασχοληθήκαμε καν με όλη αυτή την ιστορία, γιατί δεν μπορούσαμε κιόλας. Εντάξει, ήταν καινοποιή η απώλεια του μπαμπά σας και όλη του... Μα και γενικά για την καραντίνα μιλάω. Δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι, που λέει ο λόγος. Πολύ σωστά. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Άρα ξεκαθαρίζεις ότι επειδή εχθές η εικόνα που έμεινε από την εκπομπή είναι ότι υπάρχει μια ενδοοικογενειακή έριδα. Υπάρχει έριδα ανάμεσά σας? Όχι, καμία οικογενειακή απλά έριδα. Απλά το είπες πάνω στην κουβέντα, δηλαδή. Ότι δεν ακριβώς, έχει... πάνω στην κουβέντα. Εγώ το είπα θεωρητικά, μήνυμα. Δηλαδή. Ναι. Απάντησα θεωρητικά. Και προειδοποιητικά, θα έλεγα. Δηλαδή, μην τολμήσει κάποιος να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Θα πρέπει να μπουν όλα σε ένα κοινό τραπέζι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό είναι το σίγουρο, γιατί ως μεγάλη αδελφή... θεωρώ, και εννοείται ότι απευθύνομαι στις αδελφές μου, τις ενήλικες, έτσι, γιατί με το φίβο είναι ένα παιδάκι που... Δεν ξέρει και τίποτα και δεν ξέρει και τι σημαίνει αρκετά. Δεν έχει καταλάβει, αλλά, αλήθεια, αλλά ως μεγάλη αδελφή θεωρώ ότι πρέπει να έχω τον πρώτο λόγο σε κάποιες συζητήσεις. Σάντρα, να καταλάβω εγώ κάτι. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει, για να μην το κάνω πολύ συγκεκριμένο, γιατί δεν γνωρίζω κιόλας και δεν μας ενδιαφέρει τώρα και σε πανελλαδική εμβέλεια να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι τα έργα τέχνης. Αλλά μπορεί να υπάρχει ένα γλυπτό το οποίο είχε αγοράσει ο μπαμπάς σου και έμεινε στο σπίτι μιας εκ των πρώην συζύγων. Αλλά αυτό να μην θεωρείς εσύ ότι ανήκει σε εκείνην, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο, αν έχει πολύ μεγάλη αξία, να σκεφτείτε αν θα το εκμεταλλευτείτε εμπορικά, αν θα το πουλήσετε για να ωφεληθείτε όλες. Όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Okay. Απλά, είναι, σας ξαναείπα, είναι μια θεωρητική απάντηση
Σε κάτι που με ρώτησε η Ελεονόρα πάνω στην κουβέντα, δηλαδή, της απάντησα έτσι. Άρα επειδή δεν υπήρχαν πάντα μόνο χρέη, γιατί η Αλίκη έλεγε ότι τα τελευταία χρόνια ο Κώστας μόνο χρέη είχε, εγώ τον αγάπησα για αυτό που ήταν, δεν με ενδιέφερε να βγάλω κάποια χρήματα, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία τα είχε μοιράσει. Εγώ ήμουν μαζί του, κάναμε το παιδί μας και είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι υπάρχουν μόνο τα πνευματικά δικαιώματα που έχουν απομείνει είναι για την Αλίκη και το Φίβο. Αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατά αναλογία στα παιδιά. Προφανώς. Αλλά εδώ σου λέει υπάρχουν έργα τέχνης. Υπάρχουν ακίνητα. Έτσι δεν είναι, Σάντρα? Ρε παιδιά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Θα σας κάνω ανάλυση του τι θα συζητήσω και τι θα πούμε με τις αδελφές μου. Προς Θεού. Δηλαδή, γιατί επιμένετε τόσο πολύ, ρε Σταματίνα? Σου απάντησα σε κάτι. Σάντρα μου, συγγνώμη, δεν επιμένω. Κάτι που δεν υφίσταται. Σάντρα μου, συγγνώμη αν έγινε τέτοια παρεξήγηση. Δεν επιμένω και δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ίσα-ίσα που θεωρώ ότι ξεκαθαρίζοντας, γιατί η εντύπωση που δόθηκε σε κάποιον τηλεθεατή βλέποντάς το ήταν συγκεκριμένη και νιώθω ότι έτσι την ξεκαθαρίζουμε. Δεν θέλω ούτε να επιμείνω ούτε να σε φέρω σε δύσκολη θέση και αν το έκανα. Μα σας απαντάω και με ξαναρωτάτε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβαίνει είναι κάτι που είναι ανάμεσα σε μένα και στις αδελφές μου, αν συμβαίνει κάτι. Και δεύτερον, σας ξαναλέω, δεν ήταν κάτι, δεν απάντησα για κάτι συγκεκριμένο. Ήταν θεωρητικό. Αν ήταν να απαντήσω για κάτι συγκεκριμένο, θα το είχα απαντήσει. Μίλησα πολύ γενικά. Εμένα, γνωρίζοντάς σε, όσο σε ξέρω, μου έκανε εντύπωση το ύφος σου. Ένιωσα ότι είσαι μια γυναίκα που εκείνη την ώρα δίνεις ένα μήνυμα και λες. Κι αν κάποιος σκέφτεται να κάνει κάτι που δεν πρέπει, να το σκεφτεί και δεύτερη φορά. Ναι, αυτό ήταν μια γενική έτσι, ότι κανονικά πρέπει σε όλες αυτές τις καταστάσεις να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Πολύ σωστά. Επίσης, καταλαβαίνω ότι ξεκαθαρίζεις το θέμα με την Αλίκη. Ότι δεν υπάρχει και κανένα θέμα με την Αλίκη. Είναι ένα θέμα που αφορά. Όχι, ένα απολύτως θέμα με την Αλίκη. Δεν υπάρχει. Ίσα ίσα. Με την Αλίκη είμαστε πάρα πολύ καλά όλες. Και τις συμπαραστεκόμαστε όσο μπορούμε. Ξαναλέω, απλά είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση αυτή που ζούμε. Με τον κορονοϊό εννοώ και με την καραντίνα και όλα αυτά. Οπότε δεν μπορέσαμε να είμαστε και μαζί όπως θέλαμε όλες. Ναι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αδελφή μου, η Νικολέτα, που ζει στην Αθήνα, έχει ένα μικρό παιδί, άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε επαφή, σωστά, γιατί πολλές επαφές, γιατί δεν έπρεπε να προστατευτείτε. Ακριβώς. Όχι, και εκείνη, δηλαδή, και τη μικρή. Και εκείνη με το παιδί. Ναι, ναι, ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι δεν μπορέσαμε και κανονικά να συναντηθούμε, να πούμε και τον πόνο μας, τέλος πάντων, να το πω έτσι πιο απλά. Και περιμένουμε τώρα τη Θεοδώρα να επιστρέψει από την Ολλανδία όταν θα μπορεί, για να μπορέσουμε επιτέλους να βρεθούμε και κανονικά. Έχεις εντάξει, μιλάμε στο τηλέφωνο, αλλά δεν είναι το ίδιο φυσικά, εννοείται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και η καρδιά μας είναι και μαζί σου, γιατί εσύ, Σάντρα μου, έχασες και μάνα και πατέρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και νομίζω ότι ο δικός σου πόνος είναι πολύ πιο αβάσταχτος. Εγώ θεωρώ ότι είχες την ευκαιρία να ξεκαθαρίσεις και καλά έκανες και βγήκες και το έκανες για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Είστε αγαπημένες αδερφές και το τι θα συζητήσεις θα αφορά εσάς και σίγουρα θα βρείτε μία λύση και μία άκρη. Συγγνώμη αν επιμείναμε και έτσι σε φέραμε σε δύσκολη θέση. Εντάξει, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, Σάντρα μας, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Και θα χαρούμε να σε δούμε και από κοντά.